μας αυτές τις μέρες, παρά τις θριαμβολογίες της συμπολίτευσης για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος, είναι άλλος ένας προϋπολογισμός φτώχειας και εξαθλίωσης όλων και μεγαλύτερων κομματιών του πληθυσμού της χώρας. Δεν ξέρω πόσο θα ενδιέφερε η διάσταση του φύλου σε αυτή τη γενικευμένη εξαθλίωση, όμως αυτή η διάσταση υπάρχει, όχι γιατί το λέει η φεμινιστική συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αποξιωτικά αναφέρθηκε στις σχετικές αναφορές του Πρωθυπουργός, αλλά γιατί το λέει η Ελστάτ με την έρευνά της του 2012 για τον κίνδυνο φτώχειας, όπου διαπιστώνει ότι αυτός είναι 24,3% για τις γυναίκες και 22,5% για τους άνδρες 18 μέχρι 64 ετών, 18,3% για τις γυναίκες, 15,9% για τους άνδρες 65 ετών και άνω. Η πρόβλεψη επιβεβαιώνεται από του προϋπολογισμού, επιβεβαιώνεται προς το χειρότερο, όταν η μείωση των δαπανών του Υπουργείου Παιδείας κατά 400.000 ευρώ, 800.000 από το 12, περιλαμβάνει τους μισθούς των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, γυναικών στη συντριπτική τους πλειοψηφία, που δίδασκαν στα τμήματα νοσηλευτικής, νηπιοβρεφοκομείας, κομμωτικής και αισθητικής, και είδαν τους κλάδους τους να καταργούνται και τις μαθήτριές τους να χάνουν ένα εφόδιο με το οποίο θα μπορούσαν στο μέλλον να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας. 8.000 αναπληρωτές, από τους οποίους τα 2/3 αναπληρώτριες, που εργάστηκαν τη σχολική χρονιά 2012-2013, απλά δεν προσελήφθησαν για το 2013-2014. Όταν η μείωση των δαπανών μισθοδοσίας του Υπουργείου Οικονομικών κατά 350 εκατομμύρια ευρώ περιλαμβάνει τους μισθούς 450 καθαριστριών με τετράωρη απασχόληση που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, κύριοι Υπουργοί, και τις άλλες 145 για τις οποίες απλώς δεν θα ανανεωθούν οι μηνιαίες συμβάσεις τους, όταν αυτές οι γυναίκες εδώ και εβδομάδες αγωνίζονται για να συνεχίσουν να ζουν με αξιοπρέπεια από τη δουλειά τους, έχουν τη μεταχείριση που όλοι είδαμε μόλις έκαναν αισθητό το αίτημά τους στους υψηλούς προσκεκλημένους. ΜΑΤ, δακρυγόνα και μια από αυτές με σπασμένο χέρι στο νοσοκομείο. Αλλά και όλων των Υπουργείων οι καθαρίστριες θα συμβάλλουν στη μείωση των αντίστοιχων δαπανών, μια που όπως φαίνεται ο κλάδος έχει προγραφεί, γιατί το έργο τους πρέπει να το αναλάβουν εταιρείες. Εταιρείες που θα παίρνουν περισσότερα από το δημόσιο, θα πληρώνουν λιγότερα στις εργαζόμενες και θα τις μεταχειρίζονται περίπου όπως την Κούνεβα. Την ίδια τύχη έχουν και οι υπόλοιπες εργαζόμενες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως αυτές στη σύντηση των βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΑΕΔ, γυναίκες στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Βέβαια, η μείωση των δαπανών του Υπουργείου Εργασίας δεν οφείλεται κυρίως στην απαλλαγή από τη μισθοδοσία αυτού του προσωπικού, αλλά στην περικοπή των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης κατά 1,7 δις, που και αυτή αφορά κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της ασφαλιστικές ρυθμίσεις, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο γίνονται δυσμενέστερες για τις γυναίκες. Όπως αντίστοιχα, η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για τις αγρότησες στα 67 χρόνια προφανώς συμβάλλει στο να μειωθούν οι δαπάνες του ΟΓΑ. Και ναι, μεν τα συνολικά προβλεπόμενα έξοδα για επιδόματα ανεργίας, προγράμματα απασχόλησης και προνοιακές παροχές κινούνται στα περισσινά επίπεδα, αλλά χρειάζεται να καλύψουν τις ανάγκες όλο και περισσότερων συμπολιτών και κατά πλειοψηφία συμπολιτισσών μας, είτε είναι υπεύθυνες μονογονεϊκού νοικοκυριού με ένα τουλάχιστον παιδί, με κίνδυνο φτώχειας 66%, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είτε αποτελούν μονοπρόσωπο νοικοκυριό και έχουν κίνδυνο φτώχειας 24,1% έναντι 19,3% όταν αυτό το αποτελεί άνδρας. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν αναμενόμενο ένα χρόνο μετά να μην έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση που θα παρήχει αποζημίωση άδειας μητρότητας στις αυτοπασχολούμενες, όπως προβλέπει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που υπερψηφίσαμε. Θα ήταν όμως πολύ να το περιμένουμε αυτό από μια κυβέρνηση που ξέχασε να επεκτείνει την ισχύουσα νομοθεσία που προστατεύει τις νέες μητέρες επί 18 μήνες από την απόλυση στον ιδιωτικό τομέα και γενικά, ξέχασε να το επεκτείνει στις εργαζόμενες που η ίδια θέτησε διαθεσιμότητα ή απολύει.
όπως θα ήταν πολλοί μέσα στη γενική κατάρρευση της δημόσιας περίθαλψης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας για χάρη του στόχου της μείωσης των σχετικών δαπανών κατά ένα δις, να περιμένουμε να διασωθούν οι παροχές που αφορούν την αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία των γυναικών, παρά τις σχετικές προτροπές της Επιτροπής για την Εξάλληψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών του ΟΗΕ στην 7η περιοδική της έκθεση, που ζητά από την κυβέρνηση να αυξήσει την πρόσβαση στη χρήση αποτελεσματικών και οικονομικών μεθόδων αντισύλληψης επιχορηγώντας την αγορά τους. Να βελτιώσει την ποιότητα και την προσβασιμότητα των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και να εγγυηθεί την πρόσβαση σε ευάλωτες ομάδες γυναικών. Αντί γι' αυτό, η κυβέρνηση εμένει στη ρατσιστική απόφαση του διπλασιασμού του κοινού ενοποιημένου νοσηλείου του ΤΟΚΕΤΟΥ για τις ανασφάλιστες αλλοδαπές. Πιθανόν να οφείλονται και εκεί οι ισοσχελισμένοι υπολογισμοί των νοσοκομείων. Επίσης, διατηρεί την επέσχυντη δικία για την επιβολή ελέγχου της οροθετικότητας σε γυναίκες που κατά την κρίση των επιχειρούντων μπορεί και να εκδίδονται με επακόλουθο δίωξη και πιθανόν φυλάκιση. Φυλάκιση σε χώρους που όπως και για... λίγο την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, που όπως και για τις άλλες κρατούμενες κάθε άλλο παρά πληρούν τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες των Ηνωμένων Εθνών και φυσικά δεν πρόκειται να βελτιωθούν όπως ζητά η ίδια Επιτροπή στο κείμενο στο οποίο θα καταθέσω τα πρακτικά, εφόσον μειώνεται κατά 14 εκατομμύρια η δαπάνη για τις φυλακές που προβλέπει ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ένας προϋπολογισμός εξαθλίωσης λοιπόν για άλλη μια χρονιά και η εξαθλίωση κάνει ακόμη πιο εύκολη την έκκληση έμφυλης βίας όπως προκύπτει από την αύξηση κατά 40% των κλήσεων στη γραμμή SOS της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων όσο σχετική και αν είναι η αξία αυτού του στοιχείου. Και ναι, μεν οι δομές υποστήριξης και φιλοξενίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων χρηματοδοτούνται κατά 95% από ευρωπαϊκά προγράμματα και μόνο κατά 5% από εθνικούς πόρους, άρα απειλούνται ελάχιστα από τη μείωση κατά 180.000 ευρώ του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας. Όμως, το πλαφόν στις προσλήψεις που επιβλήθηκε στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με τους οποίους λειτουργούν αυτές οι δομές, καθυστερεί τις αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού, που κι αυτό είναι γυναίκες στην πλειοψηφία τους. Και βέβαια, αν ο οικονομικός στραγγαλισμός των ΟΤΑΜ διαρκέσει και μετά το 2015, εκτός των άλλων θα κάνει αδύνατη και τη συνέχιση της λειτουργίας των δομών αυτών. Και βέβαια η εξαθλίωση μειώνει ακόμη περισσότερο τη διεισδυτικότητα των πολιτικών ισότητας για όσες ακόμα από αυτές που εξαγγέλνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα παρέχεται η δυνατότητα να ασκηθούν. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω ότι καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό αυτό και συνεχίζουμε να διεκδικούμε την ανατροπή του, την ανατροπή της πολιτικής που ενσαρκώνει μαζί με όσες και όσους ο προϋπολογισμός αυτός, η κυβέρνηση αυτή, πλήττει και φτωχοποιεί. Τώρα εγώ έχω κύριος Δήμας, Χρήστος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.